Καλώς τους, καλώς σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καταρχάς. Καλή εβδομάδα. Μια πληθωρική εβδομάδα, μια εβδομάδα που μας πάει κατευθείαν στο τέλος του Οκτώβρη και στην εθνική μας εορτή που είναι η ερχόμενη Τρίτη. Το λέω για όλους εσάς που έχετε ανοίξει ήδη τα ημερολόγια και ξέρετε πάρα πολύ καλά πότε είναι η αργία της 28ης, έτσι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, 20 Οκτωβρίου σήμερα. Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι εδώ αγαπημένους ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν τιμήσει το ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Από τη μία πλευρά. Μην δείξετε τίποτα, κύριε Βασόη. Παρακαλώ να πω πρώτα για να αυξήσω την αγωνία και το ενδιαφέρον. Αν συνεχίσετε να μιλάτε, θα ακούσουν τη φωνή και θα πάει η έκπληξη. Λοιπόν, και από εδώ, ανθρώπους που έχουν τιμήσει το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και είναι εκεί, συνεπής στις επάλξεις. Και λέω επάλξεις γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολο στις μέρες μας να είσαι συνεπής σε αυτό που πιστεύεις. Και το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε, κύριε Βασόη, πρώτα το μουσικό σχήμα. Ε, θέλετε? Και να το πω κάτι που μου είπε η κοπέλα που επιμελείται του μακιγιάζ μου, η κυρία Βαφιάδου, η Μάχη, για τον κύριο Βαγγέλη Κορακάκη. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Τι κάνεις? Καλά, Μπίλιο μου. Ξέρεις τι μου είπε η Μάχη? Τι σου είπε? Ποιον έχουμε σήμερα? Λέω το Βαγγέλη τον Κορακάκη. Γιατί άκουσα και τα τραγούδια και τη αρέσουν. Και μου λέει, καλά, τι γίνεται. Συμβασιούχο τη ΕΡΤ είναι ο Βαγγέλης. Γιατί έρχεσαι πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή και θα αρχίσουν να σου κόβουν ένσημα. Τι κάνεις? Μια χαρά. Γιατί τώρα, πάγωσες με αυτό που είπα? Όχι. Ε? Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Αγάπη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας. Μαγιοπούλα, Βαγγέλης Κορακάκης, ξεκινά. Έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή που μας πέρασε. Αλλά είσαι δυνατός. Μια χαρά. Τι έχεις, παιδί μου, επειδή είναι νωρίς ακόμα. Όχι, τι? Μια χαρά είμαι. Για να δω τη φάση που επικρατεί. Λοιπόν, να καλωσορίσω. Σταύλα Μανολοπούλου, γεια σου. Πέρα. Χαρά από μόνη, μια θαυμάσια φωνή. Βεβαίως. Γεια σου, χαρά. Τι κάνεις, εξαιρετική. Ο γιος του Βαγγέλη, Βασίλης. Γεια σου, καλέ μου. Και ο λαϊκός τραγουδιστής. Ο, δίπλα παρακαλώ. Ο, κοντινό. Ο. Γιάννης Ντουνιάς. Καλώς τον, ναι. Καλώς σας βρήκα. Δηλαδή μου κοίτα την κάμερα κανονικά να σε δούμε κανονικά. Εγώ εσένα κοιτάζω. Με εσένα μιλάω, λιωθρός είμαι. Πώς θα γίνει? Αφού εσένα κοιτάζω. Παίρνει το προφίλ σου και δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, ωραία λαϊκά τραγούδια. Θα απολαύσετε ένα απάνθισμα από ό,τι παίζετε στη Μαγιοπούλα. Βεβαίως. Καφέ έχεις πιει? Μια με. Σίγουρα? Μια χαρά είμαι. Λοιπόν, κάτι τότε μου συμβαίνει εμένα. Λοιπόν, και εδώ αμέσως μετά. Πάμε ένα τραγούδι πρώτα. Θέλετε? Πάμε έτσι για να ξεκινήσουμε όμορφα. Πάμε. Και μετά θα σας αποκαλύψω εδώ ποιους θαυμάσιους έχω στον καναπέ του Αιγύου. Στους καναπέδες. Γιατί είναι και πολλοί. Πάμε. Αυτό το βράδυ κι αυτή τη νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ψάχνω μες στο σκοτάδι τα όνειρά μου τα χαμένα για να βρω. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυλής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόνειρα, τα χάδια της που με κατά της σαν παιδί δυστυχισμένο. Πίνω και ξαναδίνω κι άλλη κατάρα στην αγάπη που ζητά. Μόνο μαζί με πόνο να με αφήνει κάθε βράδυ συντροφιά. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόνειρα, τα χάδια της κατά τη σαν παιδί δυστυχισμένο. Μουσική.
σε παλικάρι. Που αγαπάει, ποιος θα δώσει να σωθεί. Βράδια, στα κρύα βράδια, και μια γονίτσα στο φτωχό να ζεσταθεί. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόδιρα, τα χάδια της, που με κατά της σαν παιδί δυστυχισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόδιρα, τα χάδια της, που με κατά της σαν παιδί δυστυχισμένο. Ξέρουμε ότι θέλετε να γλεντήσετε όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, όσες έννοιες να έχετε και δυσκολίες. Θέλετε αυτό το δύο ώρα εδώ στο Χιγούστο πάντα να σας φτιάχνουμε το κέφι. Τι καλύτερο από αυτή τη θαυμάσια παρέα. Κύριε Βουτσά μου, τι κάνετε? Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Πολύ. Πολύ το ξέρω. Καλώς το δε. Μάρο μου, γεια σου, αγάπη. Καλώς την. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, και από εδώ. Δεν σας φιλάω όλους, γιατί θα με μαλώσει. Παραπονεθήκανε για το φυλάκι, λέει. Τα το φυλάκι. Εδώ, καλά, επιφυλάσσομαι, γιατί δεν ξέρεις. Εδώ ένα γλέντι ωραίο θα γίνει, επιφυλάσσομαι για τα φυλάκια. Ε? Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Τόνι Άντωνη, ένα ωραίο χειροκρότημα παρακαλώ από όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ στην εκπομπή σας, γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι μία από τις πολύ σοβαρές ενημερωτικές και διασκεδαστικές εκπομπές και όλοι οι καλλιτέχνες θα θέλανε να έρθουν εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει δίκιο σε αυτό, Τόνι, γιατί δεν προσβάλλεις κανέναν καλεσμένο σου. Ενώ αλλού τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Προσβάλλουν. Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Καπετάγιος. Θέλετε να δηλώσετε δεν κάτι? Δεν μας αφήνουν ποτέ στις άλλες εκπομπές να πούμε αυτό που θέλουμε. Πάμε και περνάμε έτσι. Ενώ εδώ, ως γλάστες. Μας αφήσει να τα πούμε. Ως γλάστες είμαστε. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και ο κύριος Φώτης Μεταξόπουλος. Γεια σου, Φώτη. Βλέπετε το... Εγώ δεν μπορώ να δω το μούτρο του. Γιατί? Μούση, γυαλιά, καπέλο, δεν ξέρω πώς είναι. Την έχω ξεχάσει. Εγώ είμαι από μέσα. Από μέσα είσαι, αδερφή, δεν βγαίνεις από έξω. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί ναι. Σε είδα που λίγο στεναχωρέθηκες και κρατήθηκες με αυτά που είπε ο Γιάννης και εγώ. Όχι, δεν στεναχωρέθηκα, απλώς δεν... Έχουμε δικαιώματα με αυτά. Αλίμονο. Ξέρεις, ναι. Απλώς ξέρεις τι, εγώ κοιτάω τη δουλειά μου, κοιτάω πολύ να ωραία. Κάνω αυτό που κάνω με όσο περισσότερη αγάπη, φροντίδα και συνέπεια γίνεται και οι άλλοι, ξέρεις, αυτό που κάνουν... Αυτό μας, γιατί στις άλλες εκπομπές λίγο δεν δυσκολεύομαστε να πάμε, γιατί καταρχάς γίνεσαι γλάστρα, δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Ή σε προσβάλλουν ή λένε πράγματα οικογενειακά σου ή δικά σου προσωπικά, τα οποία δεν θέλουμε να τα δημοσιοποιήσουμε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ξεφεύγουν από το αντικείμενο. Ξεφεύγουν από το αντικείμενο, δεν επισέρχονται στην ουσία. Δεν έχουν αυτό... πάει άλλη εκπομπή, να ξέρεις. Την αλήθεια λέμε, την αλήθεια. Την πρώτα... αλήθεια λέμε. Την αλήθεια λέμε, την αλήθεια. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε ήδη πολλά συγχαρητήρια. Τώρα, γιατί είναι εδώ αυτή η ωραία παρέα, να το αποκαλύψουμε μέσω. Γι' αυτό ήρθαμε. Γιατί είναι εδώ αυτή η ωραία παρέα, είναι παγκοσμίου προβολή. Σκεφτόμεθα πάντα και ενημερώνουμε τον κόσμο, όχι μόνο αυτόν που ζει σε αυτή την πόλη των 4,5 εκατομμύριων, αλλά και αυτόν τον κόσμο που είναι εκεί μακριά στην περιφέρεια, που διψάει για καλό θέατρο και για καλή ψυχαγωγία. Και έτσι λοιπόν από εδώ μαθαίνουν. Αλλά και οι Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδος, κύριε Βουτσά, που μας βλέπουν με το δορυφόρο της ΣΕΡΤ, μπορεί να έρθουνε. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάμε εμείς. Ή μπορεί να πάτε εσείς. Μπορεί να πάμε Κύπρο, μπορεί να πάμε και εξωτερικό. Ωραία. Για την ώρα όμως μιλάμε για την ελληνική περιοδία μιας επιθεώρησης. Κύριε Κοντού. Ορίστε. Παρακαλώ. Είμαι. Σας έβλεπα πάλι χτες σε μια ταινία που παίζει τηλεόραση. Ναι. Τι καταπληκτικό. Ναι, μου το έπανε τώρα μπαίνοντας. Δεν ήμουν σπίτι εκείνη την ώρα, εμείς είχαμε πρόβες, τρέχουμε για διάφορα. Τον κύριο Λαμπρούκο. Τον κύριο Λαμπρούκο. Εγώ ήμουνα, κάναμε πρόβα με τη Μάρο και μόλις τελείωσε πρόβα, πάω στο σπίτι, βλέπω τη Μάρο μπροστά μου πάλι. Λέω, δεν γίνεται αυτό. Όπου σκεφτόμουν τη σύμπτωση.
Κύριος Λαμπρούκος ήταν ο ήρωας, το όνομα του ήρωα που υποδιόταν ο Κωνσταντάρας, έτσι. Ναι. Τον οποίο εσείς φωνάζατε Λαμπρούκο. Λαμπρούκο το φωνάζαμε και από εκεί οι σεναριογράφοι το άφησαν. Στις περισσότερες ταινίες τον λέγαμε Λαμπρούκο. Ναι, ναι. Θέλω να πω, Μπίλιο, ότι εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να ανέβω στη σκηνή. Ναι, βρε μα. Ναι. Πάρα πολύ καιρό. Ψέματα λες. Και είχα επιθυμίσει. Ψέματα λες. Γιατί... Ανέβηκε στη σκηνή της Βουλής. Α, καλά, αυτό το έδρανα. Ναι, ναι, ναι. Και μόνο και στα δημοτικά, στο Δήμο Αθηναίων, ήταν πρόεδρος του Αθήνα 1984. Πολλά διάφορα, διάφορα έχω κάνει. Έγινε ένας πάρα πολύ μεγάλος κύκλος με τρομερές εμπειρίες. Αλλά όμως το καλοκαιράκι που τσίμπησα μία παράσταση στο Ηρώδιο, ξυπνήσανε τα παλιά, ξέρεις, ωραία, διαβόλια και τριβόλια. Ήρθε και η πρόταση εδώ να φύγουμε με τα παιδιά να πάμε περιφέρεια. Πέταξα τη σκούφια μου, Μπίλιο. Θέλω να φύγω λίγο μέσα από την Αθήνα. Με τον Κώστα βέβαια έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Τον ξέρω και με ξέρει και την Ανάσα πάνω στη σκηνή ξέρω. Και με τον Τόνι έχουμε συνεργαστεί. Με το Φώτη είναι μικρούλης ακόμη, δεν έχουμε συνεργαστεί. Ναι, 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 το χρυσό. Είναι ανερχόμενος τώρα. Με τον Καπετάνιο, όχι, τώρα θα γνωριστούμε. Τώρα θα γνωριστείτε θεατρικά και... Θεατρικά. Ο Φώτης είναι μια χαρά. Ναι, γιατί. Μια χαρά. Υπάρχουν τρεις ηλικίες. Μάλιστα. Έλεγα πριν. Τρεις ηλικίες. Είναι οι νέοι, οι μεσήλικες και μια χαρά σε. Αυτό είναι το καταπληκτικό με τον Κώστα, ότι είναι και εκτός σκηνής ο ίδιος. Μια χαρά και εκτός σκηνής. Βαγγέλη, πάμε να σε αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Με τον Γιάννη τον Ντουνιά. Γιάννης Ντουνιάς, πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη τον Ντουνιά που είναι ευχής έργων που ξανά συνεργάζεται με τον... Έχεις μίξει. Έχουμε κάνει ένα δίσκο, έχει κάνει ένα δίσκο ο Γιάννης με δικά μου τραγούδια. Να σου πούμε ένα τραγούδι που λέγεται Γλυκοχαράματα, έτσι να το ακούσετε. Όχι δίσκο, CD, ε. CD, δίσκο βγάζω στην εκκλησία. Μια χαρά είναι και δίσκο. Γλυκοχαράματα, προχτές που πέρασα, με πήραν δάκρυα καθώς κοιτούσα. Γλυκοχαράματα, για κοίτα πράγματα μες τα χαράματα σαν να ζητούσα. Γλυκοχαράματα, πρόκτες που πέρασα, με πήραν δάκρυα καθώς κοιτούσα. Γλυκοχαράματα, για κοίτα πράγματα, μες στα χαράματα σαν να ζητούσα. Και έμεινα μόνος όλη τη μέρα σε ένα παγκάκι λίγο πιο πέρα, εκεί που μου τάζες και με φιλούσες, γλυκοχαράματα μου τραγουδούσες. Μια ταινία μπροστά στα μάτια μου, η περασμένη μου ζωή αργοκυλούσε. Γλυκοχαράματα, ήρθαν φαντάσματα, θλίψη με τύλιξε και με κεντούσε. Και έμεινα
σε ένα μπαγκάκι λίγο πιο πέρα. Εκεί που μου ταζες και με φιλούσες, γλυκό καράματα μου τραγουδούσες, γλυκό καράματα μου τραγουδούσες. Είδατε τι ωραίο ξεπροβόρτιο να σας έχουμε που θα πάτε περιοδία. Ποια είναι η στίχη αυτή? Δικά μου είναι. Αυτά εγώ λέω, επιμένω και πολύ, πρέπει να λένε και οι τραγουδιστές. Είναι τραγούδι, στίχη και μουσική. Εγώ το κάνω αυτό. Μπράβο Γιάννη. Πρέπει, γιατί ξέρετε, κάνουμε τραγουδάμε ή παίζουμε και δεν λέμε τους συγγραφείς ή δεν λέμε τους μουσικούς. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Γιατί αυτό είναι... προσπαθούμε πάντα να το κάνουμε αυτό. Αυτό δεν πρέπει. Γιατί αυτοί έχουν τα πνευματικά δικαιώματα. Εμείς είμαστε εκτελέστες, είμαστε. Γειτονικά δικαιώματα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό σιγά σιγά αρχίζει και βρίσκει μια αποκατάσταση. Πρέπει. Γιατί πόσοι τραγουδιστές, πόσοι στιχουργοί και πόσοι μουσικοσυνθέτες χάνουν έτσι. Ναι, γιατί ο κόσμος ξέρει τα τραγούδια και ξέρει ότι είναι δικά τους. Δυστυχώς. Δουλειά είναι δουλειά, λέει. Νο, δεν είναι δουλειά. Δεν είναι δουλειά, βέβαια. Του Βαγγέλη του Κορακάκη. Ένα τραγούδι με τον Γιάννη Ντουνιά. Εγώ, επειδή είμαστε εμείς τον Διόνυσο, στον εισπρακτικό φορέα των ηθοποιών, εμείς έχουμε, οι εκτελεστές έχουμε συγγενικά δικαιώματα. Δεν έχουμε πνευματικά δικαιώματα. Κατάλαβες. Ναι, ναι, το ξέρω. Εμείς το είμαστε. Έτσι, ναι, το ξέρω, ναι. Συγγενικά δικαιώματα. Γειτονικά λέγονται στο εξωτερικό. Μιλώντας για συγγενικά δικαιώματα, κύριε Βουτσά. Τι. Ποια συγγένεια σας ενώνει με τη Μάρα Τικούντου? Πολλές ταινίες δεν έχετε κάνει. Αγάπης αληθινής. Αγάπης. Αληθινής αγάπης. Ανήκαμε σε διαφορετικές εταιρείες κινηματογραφικές, είναι η αλήθεια, αλλά παίξαμε πάρα πολύ στο θέατρο. Ναι. Παίξαμε Πρετεντέρι για Λαμά, παίξαμε Τσιφόρο Βασιλιάδη, παίξαμε πάρα πολλά έργα, με ουρές ομολογώ, στην Οδό Ιπποκράτου, στο Γλώρια. Λοιπόν, η συνεργασία ήταν άψογη. Μπορεί να χάνεσαι λίγο καιρό, λίγα χρόνια, και μόλις βρεθείς τα 5 λεπτά είναι σαν χθες. Τι ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι ακόμα. Στην δουλειά και με τη Μάρο και με τη Μάρθα. Δεν είχα ποτέ δεσμό. Γι' αυτό κράτησε και η φιλία μας πολλά χρόνια. Δεν ξέρεις αν είχα δεσμό, αν θα ήμασταν φίλοι. Το καταλαβαίνεις. Πάλι στα ερωτικά του πήγε. Όχι καλέ, διότι είμαστε. Μια χαρά είσαι, προχώρα. Είμαστε αγαπημένοι φίλοι. Έχει δίκιο όμως, γιατί θα μπορούσε να γίνει μια ωραία ερωτική σχέση που όμως να είχε καλά στη φιλία σας. Σε πληροφορώ, Μίλιο μου, ότι όλοι με ρωτάνε αν είχα σχέση με τον Λαύρο Κωνσταντάρα. Πόσες φορές πρέπει να πω ότι δεν είχα? Πόσες φορές? Με απατούσε. Με το Λάμπρο. Όχι, στις ταινίες έχουμε απατήσει, έχουμε αγαπήσει, έχουμε μισήσει, έχουμε χωρίσει. Εσείς οι δύο σε ποιες ταινίες έχετε παίξει? Νομίζω δύο. Δύο. 7 χρόνια γάμου και το φίλο μου το Λευθεράκι. Μετά πήγα εγώ στο Καραγιάννης Καρατζόπουλος, έμεινε στη Φήνος ο Κώστας. Ναι. Αλλά στο θέατρο πάρα πολλά. Στερήσατε πάντως από τον ελληνικό κινηματογράφο. Τον ντουέτο μας. Τον ντουέτο σας και στιγμές που νομίζω θα είχαν μείνει. Ναι, κοίταξε να δεις όμως, ήρθε το πράγμα που έκανε και αυτός ένα πολύ ωραίο ζευγάρι με τη Μάρθα και εγώ ένα πολύ ωραίο ζευγάρι με το Λάμπρο. Ναι, σωστά. Κατάλαβες. Και τώρα γινόμαστε είμαστε ζευγάρι και στο θέατρο. Πώς γίνεται όμως να έχουμε δουλέψει εγώ με τον Κώστα στο Καραγιάννη πολύ και μαζί σχεδόν καθόλου? Ναι. Σχεδόν ή καθόλου? Έτσι. Μήπως δεν τον ήθελες στις δουλειές σου? Αποκλείεται. Πάντως μας έλεγε. Ότι έχουμε δουλέψει στη σκηνή πάρα πολλές φορές. Α, ναι, θέατρο πολύ. Πάρα πολλές φορές και μάλιστα η συμβολή του Μεταξόπουλου στο μουσικό ιδιαίτερα, ναι, στο μουσικό θέμα, ήταν τεράστια, διότι εμείς από την πρόζα, πηγαίνοντας να παίξουμε μερικές φορές και στην επιθεώρηση, κρεμόμαστε πάνω στο Φώτη, να μας πει εκείνο το άλλο, τις κινήσεις μας, την εκφορά λόγου, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα η πρόζα από την επιθεώρηση. Και ο Φώτης από τους μεγάλους δημιουργούς. Έχει κάνει παραστάσεις φοβερές. Και δράματα και χορογραφίες και έτσι και. Ναι. Τον έχουμε και εμείς. Να φύγω και να ξανάρθω. Όχι, καθίστε και να σηκωθείς να υποκληθείς. Δεν είναι τίποτα. Λένε για αυτόν που έχει κάνει όλα αυτά. Για χαράς. Και κάνει ακόμα. Και κάνει ακόμα. Κύριε Τόνι Άντωνη, κύριε Γιάννη Καπετάνιο. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά. Πείτε μου εσείς για την επιθεώρηση αυτή. Πείτε μου τη μουσική ποιος την κάνει. Ο Ζάκο Ιακωβίδης. Τα κείμενα ο Ντίνος Σπυρόπουλος. Ναι. Πολύ ωραία κείμενα, πολύ γέλιο. Πάρα πολύ ωραία. Γέλιο, Πολύ γέλιο, Μίλιο. Πάρα είναι πολύ. Και η εποχή την οποία εκμεταλλεύεται ο Ντίνος. Πάντα η επιθεώρηση εκμεταλλεύεται. Παλιότερα δεν είχε, τώρα όμως είχε και θέματα πολλά. Τον τίτλο μόνο, άμα πούμε, θα καταλάβω. Καλά,
Καλά, θα τον πούμε. Κάτι ξέρεις. Λοιπόν, παρακαλώ. Βαγγέλη Κορακάκη, τι θέλεις να πεις? Θέλω η χαρά υπομονή να πει ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Ναι. Το οποίο το έχουμε κάνει, το έχουμε δισκογραφήσει το 1996. Ένα ζεμπέγικο το οποίο λέγεται «Ποιος θα τη σβήσει τη φωτιά». Θέλω να τα ακούσετε. Δικό σου, Βαγγέλη. Είναι, ναι, τα τραγούδια παίζουν είναι δικά μου. Εντάξει. Λοιπόν, όλα τα τραγούδια δεν είναι του Κορακάκη, γι' αυτό σου λέω. Είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι γνωστό, μπορεί να μην το ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά θα ήθελα να ακούσετε και αυτή την τραγουδίστρια. Κάντε ένα σιούσακ. Χαρά από μόνη. Την έχουμε ακούσει τη χαρά από μόνη πολλές φορές, την ξέρουμε. Βαγγέλης Κορακάκης, για τη χαρά την υπομονή. Καλέ μου άνθρωπε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Σα σου. Γιάννη, διαφωνείς ότι είναι καλός άνθρωπος? Και να διαφωνώ πάνω από τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, με τη χαρούλα μας συνδέει μια φιλία πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε μαζί, δηλαδή στη δισκογραφία από το 1996 έχει πει τραγούδια μου. Η Χαρά Υπομόνη είναι μια αδικημένη τραγουδίστρια, θα το πω ενώπιον του κόσμου. Δεν έχει βρει αποκατάσταση αυτό που είναι, δεν το έχει βρει στη ζωή της. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη είναι. Είναι μια μεγάλη τραγουδίστρια και νομίζω οι ακροατές μπορεί να καταλάβουν. Λοιπόν, είναι μια αγαπημένη τραγουδίστρια, φίλη, αγαπημένος άνθρωπος και βρισκόμαστε, όπως είπατε και εσείς κύριε Μπουτσά προηγουμένως, και μάλλον η κυρία Κοντού, ότι βρεθήκατε, είχατε κάποια χρόνια να βρεθείτε και βρεθήκατε μαζί και σε ένα λεπτό μέσα. Σαν χθες. Ναι, ήταν σαν χθες. Έτσι ακριβώς. Είναι ένας δικός μου άνθρωπος.
και την αγαπάω πάρα πολύ. Πάντως το είπε πριν ο κύριος Άντωνη, ότι την ξέρουμε τη Χαρά την Πομόνη. Δηλαδή ο κόσμος την ξέρει τη φωνή της και την παρακολουθεί πολλά χρόνια. Ο κόσμος ξέρει, εκτιμά τους καλλιτέχνες. Αναλόγως την πορεία, κάποια αδικία ή οτιδήποτε άλλο. Ο σκοπός είναι ο καλλιτέχνης να τα έχει καλά με τον εαυτό του. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να μην ξεπουλιέται. Γιατί το πιο εύκολο πράγμα σήμερα είναι να ξεφτυλιστείς. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Αυτό η αξιοπρέπεια και μόνο είναι στη συνείδησή μας. Και αυτό που θα ήθελα να πω βέβαια είναι το ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος, διότι ο Γιάννης Δουνιάς, ο κόσμος ξέρει περί τίνος πρόκειται, γιατί τραγουδιστή. Η Χαρά η Πομόνη, η Σταυρούλα που είμαστε βέβαια τώρα εδώ και τόσα χρόνια συνεργάτες, έτσι αχωριστοί. Μαζί σου και στη Μαγιοπούλα. Νομίζω το ότι είναι πάρα πολύ καλοί τραγουδιστές. Και αν μη τι άλλο, είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος. Το καλό τραγούδι θέλει καλούς τραγουδιστές. Κατάλαβες, είναι σαν το κρασί το καλό που θέλει καλό μεζέ. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι η εποχή για καλή φωνή. Οι καλές φωνές δεν είναι της μόδας πια. Οι καλοί φωνές δεν είναι της μόδας. Ναι, αλλά εμείς δεν πάμε τη μόδα. Οι βυζόφωνες είναι της μόδας. Εντάξει, αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτές τώρα είναι της Κυριακής Χαρά και της Δευτέρας Λύπης. Αυτές είναι για κλωτσές. Για μόδα για μας είναι ό,τι μας αρέσει και ό,τι μας πάει. Αυτό είναι μόδα για μας. Σωστό. Και ξέρετε τώρα εγώ τι θέλω να ρωτήσω. Πρώτον, θέλω να ρωτήσω τον Βαγγέλη τον Κορακάκη. Η γυναίκα σου τι κάνει? Είναι πάρα πολύ καλά. Το πρωί τι σου είπε με έφυγες και είπες πάω στην Πήλιο? Μου λέει να είσαι χαρούμενος, να γελάς, να μην βγαίνεις μουρτζούκλες. Γι' αυτό κάνεις το αντίθετο ακριβώς, έτσι. Ήμουν σίγουρη, παιδιά, ότι το είπα αυτό και εκείνος. Σε πειράζω, βρε Βαγγέλη, γιατί σ' αγαπάω. Λοιπόν, όλη η ομάδα εδώ, Μαγιοπούλα έχει ήδη ξεκινήσει εκεί αυτό το μαγαζί που ανέστησε πραγματικά και το έφτιαξε ο Κορακάκης με τα χέρια του και επί χρόνια τώρα εκεί υπηρετεί το λαϊκό τραγούδι. Θέλω να καλωσορίσω τον Γιώργο το Φουντούκο στην κιθάρα, στο ακορντεόν τον Τάσο τον Αθανιά, Τάσο μου, στον κοντραμπάσο τον Αντώνη τον Τζίκα. Σε έχει πάλι να κοιτάς στη Μαγιοπούλα, σε έχει να κοιτάς τον κόσμο ή κοιτάς πάλι τον τοίχο? Όχι, ο πιανίστας, ο κόσμος, ο μιλήσεις. Σε έχει τώρα να κοιτάς τον κόσμο ή πάλι τον τοίχο? Μπράβο. Κατόπιν παρεμβάσεως δικών μου, έτσι μέσα από τις εκπομπές έχει γίνει. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα από εδώ. Χειροκροτήσουμε και την ορχήστρα μας. Την ορχήστρα μας. Και πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό, θέλω να... Τον Τζούνιο τον ξέχασες. Σας είπα πριν εσάς. Α, ναι, άνοιγες την πρώτη γραμμή. Τώρα λέω τους αφανείς ήρωες που είμαι. Άνοιγες την πρώτη γραμμή. Βέβαια, ανοίγεις την πρώτη γραμμή. Λοιπόν, και επειδή θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό έχοντας φτιάξει το κέφι των ανθρώπων, οπωσδήποτε θέλω να ακούσουμε και τη σταυρολογία. Και αυτό να το αφιερώσω σε όλους σας και μην το βάζετε κάτω. Και όσες δυσκολίες έχετε, όλα λύνονται. Τα ανθρώπινα λύνονται. Αυτό μου έχει πει ο πατέρας μου και το ακολουθώ παράδειγμα.
έχει γλυκά. Έψαξα πολύ κι όμως ευρύκα. Αυτό το τέλος μου αρέσει πάρα πολύ. Ποτέ να μην το... να μην το ξεχνάμε, το τέλος του τραγουδιού αυτού, έτσι, το μπουζουκάκι αυτό. Βέβαια αυτό. Ε? Ευχαριστώ πολύ. Τα βρούλα μου. Λοιπόν, έψαξα πολύ και όμως ευρύκα. Το αφιερώνουμε στην κυρία Μαροκοντού. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και όλο το στίχο ολόκληρο. Για πέσει το στίχο ολόκληρο. Όχι, κάνει τη Μαροκοντού. Εγώ το δεύτερο. Όχι, τη Μαροκοντού. Σε μένα το υποχρεώσει. Η αλήθεια είναι ότι... έχετε κάνει κόλπα μεταξύ σας. Στο χαρίζω, στο χαρίζω. Εγώ το... Σε μένα το τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι αλλάξαμε κάτι βλέμματα. Βέβαια. Εγώ το απόλαυσα πάντως. Πάρα πολύ, οπότε είναι το ίδιο. Εσύ γυναίκα παιχνίδι το στίχος. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, τώρα, κοιτώντας σε ποια κάμερα θα πω ότι έχουμε ένα διαφημιστικό. Εδώ, λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνέχεια το χυγού στο αμέσως μετά. Είμαι χαρούμενη σήμερα αφενός γιατί εδώ είναι θαυμάσιοι άνθρωποι. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε πολλά και να δείξουμε πολλά. Σας έχουμε και εκπλήξεις. Έχουμε και τέτοια. Και από εδώ, Βαγγέλης Κορακάκης, το πάνθισμα. Αυτό... Λίγα τραγούδια δεν πούμε πάλι. Όχι, Γιάννη μου. Μιλήσατε πολύ, εσείς εμείς θα πούμε. Εμείς τραγούδια. Εσείς με ένα τραγούδι αντικαθιστάτε όλο το διάλογο. Έχουμε. Έχετε πει τέσσερα ήδη. Πάμε παρακαλώ ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό. Μάνα που ζω. Το βαρκάκι που με παίρνει επαταρίσε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ. Ποιον το πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω που υποφέρω. Πολλά γύρω με πειράζουν και γρουσούζει με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω. Παιχνίδι του στημένο για τα κούστα τους φτιαγμένο, βολτά φέρνει και γυρίσει και μας ορίζει. Παίρνω και αφήνω δρόμους και με τους δικούς μου νόμους και ένα ξεχασμένο αστέρι. Να πει να του.
εμείς οι μεγάλοι. Μας παίρνουν και από τις χώρες όπου ζει ο πόδημος ελληνισμός. Και Αυστραλία, Αμερική. Λονδίνο, Αυστραλία, Αμερική. Κύπρος. Κύπρος. Τώρα θα σας πω και ένα μήνυμα, κυρία Κοντού, από την Κύπρο, για τη δική σας περιοδία. Και στέλνουν χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Θέλουν να αφιερώσουν σε όλους τους ξενιτεμένους το τραγούδι που μόλις ερμήνευσες, «Μάνα που ζω». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αφιερώνουμε λοιπόν σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει με το δορυφόρο, στον απόδημο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Γάλλιο Αγρίνιο, από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Να είστε καλά. Και ένα μήνυμα από την Κύπρο, κύριε Βουτσά, κύριε Κοντού, κύριε Άντωνη, κύριε Καπετάνιο και κύριε Μεταξόπουλε, λέει: «Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ψυχαγωγείτε με την ποιότητα και τους καλεσμένους σας. Θέλουμε το θείασο να έρθει και σε εμάς εδώ. Θα πάμε. Οι Κύπροι λατρεύουν τους μεγάλους αυτούς ηθοποιούς. Δώστε μας τη χαρά να σας δούμε και εδώ κοντά μας». Θα ακούτε, κύριε Τάγαρη. Ωραία. Θα πάμε το 2009, αρχή θα πάμε. Πάμε Κύπρο. Πώς γίνεται αυτό? Κατά το Πάσχα, μάλλον. Να σας καλέσει. Πώς γίνεται? Ναι, ναι, ναι. Πρέπει κάποιος εκεί να πάρει την πρωτοβουλία. Μας καλεί και το μας φαίνει κάτι. Μάλιστα. Και επίσης, ένα μήνυμα που νομίζω θα σας συγκινήσει πάρα πολύ, κυρία Κοντολή, κυρία Βουτσά. Ακούστε. Μας τηλεφώνησε ο Ελίτ. Σπουδαίος. Ο σπουδαιότερος. Εν ζωή Έλληνας φωτογράφος. 92 ετών σήμερα. Γεια σας, κύριε Ελίτ. Γεια σας. Είμαι τρομερά συγκινημένος, γιατί όλοι αυτοί οι κολοσσοί που έχετε στο στούντιο, κυρία Τσουκαλά, τους έχω φωτογραφίσει όταν ήταν παιδιά. Σίγουρα. Να ζήσουν και να έρθουν στα χρόνια μου, λέει ο Ελίτ. Αμήν, αμήν. Έτσι. Εγώ οι πρώτες μου φωτογραφίες που έβγαλα στο θέατρο ήταν στο στούντιο Ελίτ. Και εμένα. Η Φωτίωνος Νέγρη. Και μάλιστα εκεί πήγα και έβγαλα την πρώτη φωτογραφία του Πάνου, του γιού μου, και σε όλα τα παιδιά, γιατί ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος και καταπληκτικός φωτογράφος. Ναι. Οι ωραιότερες φωτογραφίες που έχω είναι του Ελίτ. Τότε ο Θεός να τον έχει καλά. Ο Θεός να τον έχει καλά, ναι. Θέλετε να φτάσει στα χρόνια του Ελίτ? Εγώ θέλω. Γιατί ο Κώστας κοντά είναι. Κοντά είναι. Μια χαρά όμως, μια χαρά. Μια χαρά. Απέχεις πολύ, ας την πλάκα. Θέλετε να πάμε να σας θυμίσουμε κάτι? Ναι. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο που βεβαίως στο αρχείο της ΕΡΤ μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να το μοιραστούμε και με τον ίδιο, τον πρωταγωνιστή σε αυτό, ναι, αλλά και με τους τηλεθεατές. Για να το δούμε. Σας έχουμε ετοιμάσει και εσάς, κύριε Κοντού. Θα δείτε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε Κώστας Βουτσάς. Να σας πω, είμαι πάρα πολύ άσχημα. Βρίσκομαι έξω από τις αναλογίες που πρέπει να έχει ένας μοντέρνος νέος. Και ποιες είναι αυτές οι αναλογίες, μπορώ να μάθω? Αναλογίες είναι αυτές που έχει... Εγώ τους ξέρω, γιατί εμείς είστε ο διαιτολόγος γιατρός, εσείς πρέπει να το ξέρετε. Αυτές που έχει ο Τελώνη. Εγώ κάνω απεργία πείνης για να του μοιάσω αυτήν και δεν ξέρω πώς θα του μοιάσω. Αλλά... Θεόδωρος είπα. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, μπερδεύομαι. Αδέρφια. Όχι, απλώς νομιμία. Καλά, κάτσε. Ευχαριστώ. Είπατε, είπατε. Τι λέτε, πάμε μια βόλτα με το κότερο. Άκου να σου πω κάτι. Εάν ξαναπείς άλλη φορά για το κότερο, θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Εντάξει, 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 δεν λέω. Είσαι ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Για δες, ρε, πρώτη φορά λες το όνομά μου και αυτή φορά το έχει άλλος. Μπρε, είσαι ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Κωνσταντίνος. Α, ναι, εγώ είμαι. Σιωπή. Το άλλο σου όνομα πώς είναι? Γιατί, κύριε Πρόεδρε? Το άλλο σου όνομα, λέω. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Πώς? Είπατε. Τέιλο. Σιωπή. Δεν μου λες, κύριε Τζακ Τέιλορ, το εργοστάσιο που έχει στην Αγγλία τι παράγει? Αυτοκίνητος ή τσαπέλες με σίκα? Χω τσαπέλες. Μου σε ρωτάω. Εγώ δεν καταλαβαίνει τσαπέλες. Δεν καταλαβαίνει. Νο. Μήπως καταλαβαίνει ένα τραγουδάκι που λέει «Σαν μπα στην Καλαμάτα κερθείς με το καλό, φέρε με ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό». Yes, μαντήλι. Μαντήλι. Αλλά μαντήλι δεν έχω εγώ. Έχω όμως σκηνή να το περάσω στο λαιμό σου να σε κρεμάς από το πολύποτο. Thank you.
Θυμάσαι και εσύ για καλημέρα, κομμένη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γνωριζόμαστε, Σμίνης. Θέλετε να κερδίσετε 10.000. Ας είμαστε σκούς, κοπέλα μου, δηλαδή. Πώς να κερδίσουμε 10.000, δηλαδή. Αν απαντήσετε σωστά, σε 3 ερωτήσεις. Έλα, μου. Αριστούργημα! Έχει διωχτικό, ε! Όχι, κάτω πολύ μεγάλο. Λάμπετε. Σε ευχαριστούμε που υπάρχεις, βρε Βουτσά. Ευχαριστούμε που με δέχεσαι που υπάρχω. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Ξέρετε, κυρία Τσοκαλά, για μας, τους νεότερους κατά κάποιο τρόπο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι δασκαλοί μας. Ήταν σαν ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο και με το παίξιμό τους και με τη συμπεριφορά τους. Αυτοί μας έχουν εντάξει, μας έχουν οδηγήσει και ο καθένας έχει πάρει τα κομμάτια του και έχει πορευτεί σε αυτή τη δουλειά. Σε αυτό έχει δίκιο ο Τόνι, γιατί η σημερινή ηθοποιή, θέλω να πω αυτό το πράγμα, είναι πολύ καλύτερη από εμάς. Το λέω και μην μου πει κανείς το αντίθετο, γιατί οι νέοι ηθοποιοί είναι πιο γυμνασμένοι, πιο μορφωμένοι και εγώ πήγα και είδα μια παράσταση. Στο Αλεξανδράκι και είναι δυο ηθοποιοί, η Μαριάννα του Μεσάτου και ο Αλέξανδρος του Σταύρου και με κατέπληξαν, λέω μαθαίνω πάλι θέατρο, παίρνει και τον Παπαδόπουλο, τον Σπύρο. Και εγώ το πιστεύω ότι έχουμε πολλούς καλούς καινούργιους ηθοποιούς, πάρα πολλούς. Ο Πέτρος Φιλιππίδης πήρε την παράσταση, τρελάθηκα παιδί. Ναι, συμφωνώ και εγώ και σε αυτή την εκπομπή είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να φιλοξενούμε έτσι καλούς ηθοποιούς και ωραίες παραστάσεις. Αλλά αυτό που λέει ο Αντωνίου είναι απόλυτα σωστό. Έχουν πατήσει πάνω σε εσάς. Όπως και εμείς πατήσαμε στους προηγούμενους. Βεβαίως, όπως και εσείς προηγούμενους, αλλά πήδησατε. Αυτό που λέει, λέω εγώ ότι αυτά ήταν παιδιά τα καινούργια, πάνε πιο πάνω το θέατρο. Και το ότι υπάρχουν και πολλά θέατρα, Μπίλιο μου, είναι καλό για το ελληνικό θέατρο. Γιατί το θέατρο προχωράει. Τα καινούργια παιδιά κοιτάζουν να κάνουν. Καινούργιοι συγγραφείς. Να μαζεύονται μια ομάδα και παίρνουν τα μηνύματα καινούργια από το εξωτερικό, από Αμερική, από Γαλλία, από αυτό. Και τα κάνουν. Και αν πετύχουν, το παίρνει μετά το καθυστημένο. Υπάρχει μια διαφορά όμως για μένα μεγάλη. Η παλιά γενιά με τις καινούργιες, όλες τις καινούργιες γενιές, είναι αυτό που είχαν οι παλιοί που δεν μπορεί να το έχουν οι καινούργιοι. Ήταν αυθεντικοί. Όχι, ας πω που είναι και νομίζω ότι πόσα χρόνια έχουν περάσει που βλέπουμε τις ίδιες ταινίες και θα περάσουν πολλά χρόνια και θα βλέπουμε. Οι καινούργιες ταινίες δεν πρόκειται να μείνει τίποτα. Εγώ έχω μια αντίληψη αυτό το πράγμα. Για μας τους θεατρίνους δεν είναι το κινηματογράφος, είναι το θέατρο. Το λύκνο μέσα στο θέατρο. Κινηματογράφος έρχεται και παρέχεται, τηλεόραση έρχεται και παρέχεται. Αλλά εκεί που καταξιώνεται ο ηθοποιός, θεατρίνος είναι στο θέατρο. Και καταξιώνεται πρώτα από τη συνάφη του και μετά από τη διάρκεια. Σωστό. Το κοινό δεν σε καθιερώνει. Ύστερα έχουμε δικαίωμα, δηλαδή είναι υποχρέωση των καινούριων να πάρουν αυτό και να το πάνε παραπάνω. Να το εξελίσσουν, έτσι γίνεται. Προθέσω και έγραφα ένα σχόλιο ο Γιουργουσόπουλος για τα νούτικα. Νούτικα είναι αυτά που βγαίνει στη σκηνή ο ηθοποιός, ο θεατρίνος. Και δεν ακολουθεί το κείμενο. Και δεν έχει κείμενο. Δεν έχει κείμενο. Σε αυτά είναι εξπέρο Τόνης. Μπορεί να βγει στη σκηνή και να κρατήσει μια ώρα παράσταση. Αυτό είναι μεγάλο ταλέντο. Και πολύ δύσκολο. Εμείς άμα δεν έχουμε κείμενο. Δεν διδάσκεται, δεν πρέπει να το έχεις αυτό. Αυτό το διδάχτηκα εγώ περισσότερο διότι ξεκίνησα σαν κωμικός πίστας. Και εκεί ήταν πολύ πιο δύσκολο να μιλήσεις. Έπρεπε να εφεύρεις. Το interactive αυτό με τον κόσμο.
Πάντως, αυτό που λέει ο Φώτης ο Μεταξόπουλος για τις ταινίες είναι νομίζω και κάτι άλλο που συνοδεύει και περιβάλλει αυτές τις ταινίες που τις κάνει τόσο αγαπητές και που όσες φορές και να τις δούμε. Βρε, παιδί μου, είναι χαρά να τις ξαναβλέπεις. Δεν τις βαριέσαι ποτέ τις ταινίες που κείμενο, έχετε κάνει. Το κείμενο νομίζω παίζει μεγάλο. Είναι το κείμενο. Είσαστε εσείς οι ηθοποιοί. Είναι κουλτούρα μιας άλλης εποχής. Και είναι, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Είναι η νοσταλγία που η έχουμε νοσταλγία, ανάγκη. Μπράβο. Το λένε και εδώ και τα μηνύματα που σας έχουμε σήμερα εδώ. Και λένε πόσο το απολαμβάνουν αυτό που σας βλέπουν εδώ σήμερα και πόσο το αποζητούν κιόλα. Γιατί η νοσταλγία που συνοδεύει και εκείνη την εποχή, θα έλεγε κανείς εποχή αθωότητας. Δεν ξέρω, ήταν μάλλον εποχή αθωότητας. Αυτό βέβαια. Ναι. Πιστεύω ότι το μυστικό. Εποχή ρομαντισμού, αθωότητας. Επειδή ζούμε σε μια. Σε μια σκληρή εποχή. Ακριβώς, είναι ακριβώς. Αυτό που μας λείπει σήμερα. Ακριβώς. Γιατί και οι νέοι σήμερα παραπονιούνται ότι λείπει αυτό το πράγμα. Ο ρομαντισμός, το καρδιοχτύπι, το ραντεβού. Μπορείς να κοιμηθείς στο μπαλκόνι, θα σε απαγάγουν μαζί με εσένα οι Ρουμάνοι. Και στα κείμενα και στο παίξιμο υπήρχε η λέξη κλειδί. Υπήρχε ανθρωπιά. Εγώ νομίζω αυτό. Ότι... Αλήθεια, αλήθεια. Ξέρεις, παιδιά, εγώ να σας πω κάτι. Αλήθεια. Το αν μην τα καταργούμε, σήμερα έχουμε πολύ καλούς συγγραφείς. Ναι, ναι. Είναι Αλεπάς Παπαθανάσης, ο Λίγας, ο Αποστόλου. Είναι τέτοιες συγγραφείς. Αλλά η ζωή είναι πολύ σκληρή. Είναι πολύ λίγη όμως, κύριε Κωνσταντίνε. Είναι πολύ, πολύ σκληρή η ζωή. Η ζωή έχει αλλάξει. Και, αυτό που, και το ότι πετυχαίνουν οι συγγραφείς αυτοί είναι σπουδαίοι συγγραφείς. Καταλαβαίνεις. Το μυστικό για μένα της εποχής εκείνης, επειδή τα έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, 54 χρόνια έχω ζήσει δίπλα, και θέλω να ρωτήσω τον Κώστα. Για μένα οι ηθοποιοί αυτοί οι οποίοι ήταν παίζανε νομίζω για τον εαυτό τους. Γλεντούσανε αυτό που παίζανε. Και πρέπει να συμφωνήσεις. Ναι, για... γινόμαστε ένα με το κοινό. Μπράβο, ναι. Ναι, αλλά θυμάμαι και βλέπω και εσένα ακόμα και τώρα. Γλεντούσες αυτό που παίζανε. Το ευχαριστιώσουνα. Σήμερα δεν παίζουνε για τον εαυτό τους οι ηθοποιοί. Παίζουν για τα λεφτά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Άλλοι παίζουν για τα λεφτά, άλλοι παίζουν για τον εαυτό τους. Ναι, εγώ νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει. Πάντως ανάλογα και θα υπηρετήσεις. Πάντως είναι παιχνίδι, παιδιά. Είναι παιχνίδι. Πρέπει να το βλέπουμε σαν παιχνίδι. Ξέρεις τι έχουν οι σημερινοί περισσότερο. Παίζουμε, παίζουμε. Έχουν περισσότερη μόρφωση. Γιατί είναι δέχτες από πολλά πράγματα, από βιβλία, από τηλεοράσεις, από ίντερνετ. Ξέρω, γυμνασμένοι. Μαθαίνουν πολλά πράγματα. Ενώ εσείς δεν είχατε τόσο πολλά δεκτικότητα. Περισσότερες οι πληροφορίες που παίρνουν. Περισσότερες, μπράβο. Κοιτάξτε τώρα, σε μια εποχή όπου ο κόσμος γλεντούσε πραγματικά μέσα από το θέατρο. Και το τραγούδι έτσι γίνεται. Ναι. Σε μια εποχή λοιπόν που υπήρχαν πολλές Ελληνίδες ηθοποιοί με ομορφιά, με ταλέντο, με κίνηση. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ε? Και τα έλεγαν και ωραία. Κοιτάξτε πώς αυτό το πλάσμα που έχουμε σήμερα εδώ, και τη λέω πλάσμα γιατί παραμένει όσα χρόνια και αν περάσουν. Ευχαριστώ. Μια υπέροχη γυναίκα, κοιτάξτε πώς όταν έβγαινε. Και αξιοπρεπής. Και αξιοπρεπής και κυρία. Και πώς όταν έβγαινε, πραγματικά γέμιζε η οθόνη και το πανί. Παρακαλώ, Μάρο Κοντού. Α, τι θα δούμε τώρα. Ω, Λευτεράκης! Να περάσει αμέσως, Κατίνα, αμέσως! Μάλιστα. Είναι ένας φίλος του Θόδωρου. Περάστε. Κάτι μου, δεν περίμενε σήμερα, έτσι. Σαν που σε περίμενε αύριο. Ναι, εντάξει. Το ξέρω, προλίγου βγήκε από τη φυλακή. Είναι όλα έτοιμα. Θαυμάσια. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ, μην ανησυχείς. Ποιος είναι ο άντρας σας, κυρία μου, και ποια είστε εσείς. Καθίστε πρώτα, παρακαλώ. Ας συστηθούμε. Ροδανά. Δανάη Ροδανά. Ροδανά. Η γυναίκα του Δημήτρη. Πού βρίσκεται αυτό το κάθαρμα. Μην τον βρίζετε. Γιατί, θα το φοβηθώ. Όχι, θα το συγχωρέσετε. Τι να το συγχωρέσω, κυρία μου. 7 χρόνια έρεψα στη φυλακή για χατήρι του. Ναι, αλλά εσείς είστε ζωντανός. Και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης δεν υπάρχει πια. Πέθανε. Κύριε Δελιπέτρου, θα φροντίσω να σας τα πω όσο γίνεται πιο σύντομα. Καθίστε, παρακαλώ.
Αυτός είναι κοντζαμάντρας. Εμείς τέλος πάντων μην ξεχνάς ότι έχουμε και μία αποστολή στην κοινωνία. Τι αποστολή, βρε Αποστόλη? Την τέχνη. Μία καλλιτέχνης δεν πρέπει να παντρεύεται. Να πάψω να καλλιτεχνώ. Και πώς θα ζούμε? Για στάσου τώρα, πού τα οικονομάτε? Τώρα έχουμε ιδιόκτη της επιχείρησης. Βέβαια, σπουδαία δουλειά. Για να καταλάβεις, έχουμε και 3.000 πιάτα ημερησίως. Για λάδικο ανοίξατε? Μπουζούκια, ρε ξαδέρφη, σπασίματα. Α, μάλιστα. Ξέχασες τα ωραία του τόπου σου. Ναι, μωρέ, είδες. Εκεί στη Ρώμη οι άνθρωποι είναι πολύ πίσω. Τα πιάτα τα έχουν ακόμη για να τρώνε. Buongiorno a tutti! Siete la mamma! La mamma, eh? E lei la sorella, eh? Mamma mia! Mammina! Tula! Tula! Ma chi è questa? Excuse me, sì. Do you speak English? Inglese no, sono italiano. E sei mono italica? Sì, io sono italiana, capisci? Napolitana. Oh, che bella casa. Cale italiva in eto catalava. Δεν έχω ξανάρθει σε τέτοια μέρη, είναι η πρώτη φορά. Φαίνεστε. Στην ώρα βλέπεις και λέω αυτός λείπει, αυτός λείπει, αυτός λείπει, αυτός πάει. Αυτός λείπει, αυτός λείπει, αυτός λείπει, αυτός πάει. Κι όμως εγώ δεν το αισθάνθηκα τώρα που τους έβλεπα. Νόμιζα ότι είναι εδώ κοντά μας. Αυτό το παιδί είναι κόσμο, ναι. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι όλοι. Ο Λάμπρος ακόμη ότι είναι εδώ. Ωραία, ωραίες εποχές. Καταρχήν όταν είσαι νέος, πηγαίνεις με τόσο χωρίς σκέψη βαθύτερη να κάνεις τις ταινίες, εγώ τουλάχιστον έτσι πήγαινα. Η άγνοια της νιώτης. Η άγνοια της νιώτης. Και κοίταξε πού βγήκε αυτό το πράγμα. Για να μην σου πω ότι σνομπάραμε και λίγο τον ελληνικό κινηματογράφο, διότι είχα ξεκινήσει πλάι στο χόρν, 3,5 σεζόν πλάι στο χόρν και αυτά και τα σχέδια. Εξαιρετικό ταλέντο. Και οι όλοι και τα διάφορα. Για πες αυτό που αποφύγει, εξαιρετικό ταλέντο. Α, που πήρα την άδειά μου σαν εξαιρετικό ταλέντο. Ε, καλά, εντάξει. Και πηγαίναμε στις ταινίες με μια μικρή, εμένα μικρό δισταγμό, μια αμφιβολία. Μήπως είναι κάτι υποδιέστερο. Μην το γενικεύεις. Εμείς πηγαίναμε, εγώ πηγαίναμε πολύ χαρά στις ταινίες. Καλά, η χαρά υπήρχε αφού έμπαινες μέσα. Εννοείται δηλαδή ότι δεν είχατε συνείδηση ενός τρακ του φόβου, τι? Του φόβου. Πού θα πάει, πώς θα βγει, δεν ήξερες. Δεν μπορούσε ούτε να το δεις τότε. Δεν ήταν βίντεο, βέβαια. Ήταν. Και είχαμε ένα μικρό δισταγμό γιατί νομίζαμε ότι το θέατρο είναι. Και νομίζω ακόμη ότι είναι εκεί και μετά όλα τα άλλα ότι είναι, έρχονται δεύτερα. Ναι. Κι όμως αυτές οι ταινίες αφήσαν ιστορία. Και για να μην σου πω ότι ο κόσμος από αυτό μας έχει γνωρίσει πιο πολύ, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και με από τι μέσα. Μας αγαπάει. Με τι μέσα, Κώστα, πες. Όχι, εντάξει, με τη μουσική και μέσα. Τώρα μας λένε, μια φορά μας λένε, μου λένε εμένα, κύριε Βουτσά, με εσάς μεγάλωσα. Εσύ με μεγαλώσατε. Λέω, παιδιά, μη γιατί νιώθω σαν ταντά. Λοιπόν, εδώ είναι μια παρέα που θα απολαύσετε γιατί ξεκινούν περιοδία. Περιοδία. Πότε φεύγετε? 7 Νοεμβρίου παίζουμε Αμαλιάδα. 8 και 9 είμαστε Κεφαλονιά. 9 είμαστε Αίγιο. Γυρίζουμε, πάμε Βόλο. Όλο τον Νοέμβρη είμαστε. Βόλο, Κατερίνα, πάνω, Λάρισα. Γυρίζουμε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, τον τίτλο πρέπει να το πούμε γιατί. Τίτλος, αν δεν σου πω κάτι, κοίταξε να δει. Η επιθεώρηση κατά βάση είναι αντιεξουσιαστική. Βεβαίως. Δεν μπορεί να χαϊδέψει καμία εξουσία. Αλλιώς δεν θα ήταν επιθεώρηση. Βέβαια. Ο τίτλος μας λοιπόν είναι πολύ ωραίος. Λέει με αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί όλα, που έχουν μας ταρέσουν, ταράξει. Έξω από το οικονομικό που εμείς δεν μας διαφέρει, είμαστε φτωχοί. Ό,τι και να γίνει, οι πλούσιοι θα χάσουν, εμείς θα πληρώσουν. Θες να πεις ολόκληρο τον τίτλο. Ναι. Ε? Όχι, δεν θα πει ολόκληρο. Οι πλούσιοι θα χάσουν, εμείς θα πληρώσουμε. Ναι. Δεν είναι τίποτα, θα του δώσουμε πίσω εμείς. Τράπεζε 28 δίνει που χαραμαλεί. 700 δίνει που έχουν μπει. Οι τραπεζίτες θα κάνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η επιδότηση είναι αντίεξουσιαστική. Και ο τίτλος λοιπόν πρέπει να χτυπάει την εξουσία. Ο τίτλος μας λοιπόν λέει σκύψε νουδού ευλογημένη. Μάλιστα. Αξιοπρεπέστατο. Σκύψε νουδού ευλογημένη. Πολύ να το ξαναπώ. Πάμε, δεν τον είπες καλά. Δεν
τον είπες καλά. Λοιπόν, κύριε Γορακάκη. Να πω και να δώσουμε και προσκλήσεις για το μαγάζι, να έρθει ο κόσμος. Θέλεις. Βεβαίως και θέλω. Εντάξει, για πότε. Να, λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις, δηλαδή την Πέμπτη και 5 την Κυριακή. Ωραία. Εσείς είσαστε πάντως Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και Κυριακή μεσημέρι. Και Κυριακή μεσημέρι. Ναι. Εσύ λοιπόν θέλεις για τη Μαγιοπούλα. Να τηλεφωνήσουμε πρέπει. Τώρα, ναι. Το υπηρεσία... Να κοπιάσετε. Ωραία. Οι 5 πρώτοι λοιπόν που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο. Θα πάτε για την Πέμπτη το βράδυ και οι επόμενοι 5 που θα πάρετε τηλέφωνο θα πάτε την Κυριακή το μεσημέρι. Ή εν πάση περιπτώσει κερδίστε εσείς αυτή την προσφορά που κάνει ο Βαγγέλης Κορακάκης και γραμμίστε μετά που θα πάτε, έτσι. Δεν χρειάζεται, γιατί κάποιος μπορεί να δουλεύει. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Θέλω τηλέφωνο, Βαγγέλη. Να σας πιάσετε αυτό, ισχύει. Να κοπιάσετε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Μακάρι να καταφέρουμε, γιατί έχουμε πρόβες. Εκτός συναγωνισμού. Λοιπόν, παρακαλώ, θα ήθελα ένα τραγούδι από τον κύριο Ντουνιά. Έτσι, θέλετε. Το Νύχτον η Ρωμάνα. Βεβαίως. Ζαμπέτας. Και ένα τραγούδι από τον γιώκα σου, τον Βασίλη. Έτσι, το επόμενο να είναι το Έρχονται Βράδια. Καταπληκτικό τραγούδι. Δεν είπαμε ότι λέμε μόνο του Βαγγέλη του Κορακάκη. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι στο έχει δώσει ο κύριος Ζαμπέτας. Έχει γίνει επιτυχία. Ναι, ναι, ναι. Ντουνιάς. Δεν το συζητώ, κύριε Ντουνιά. Ο Γιάννης, εκτός από πολύ, πολύ ωραία φωνή, έχει και πολύ χιούμορ. Ναι. Πάρα πολύ χιούμορ, το οποίο δεν φαίνεται. Γιατί το χιούμορ δεν πρέπει να φαίνεται. Γιατί αν φαίνεται, γίνεται πλάκα. Έχει πολύ χιούμορ. Ευχαριστώ πολύ. Φόντα, βέβαια. Μια δικιά σου επιτυχία. Της, πώς έτσι. Επιτυχία του Ντουνιά, πάμε! Φέρνεις μαζί σου πειρασμούς, σέρνεις μαζί σου πάθος. Νύχτα με το που χανέσαι, γράφω στο δίπλα της καρδιάς ένα καινούριο λάθος. Τα φύλλα. Θέλω πολύ να ξαναρθείς, νύχτα όνειρο μάνα. Σπίνω καρτέρι πρωινό για να φανεί το δειλινό, να ακούσω την καμπάνα. Τριχύλα, μα
κι Απρίλης όνειρος ταράζουν της καρδιάς τα φύλλα. Εντάξει, λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου το είχε δώσει ο Γιώργος Ζαμπέτας όταν δουλεύαμε μαζί και είχε το μαγαζί ο αδερφός του Αριστίδης. Στην Πλάκα, ε. Στην Πλάκα, ναι, στη Βουλή. Ναι. Προχτές. Βασίλης θα το ερμηνεύσει αυτό το δικό σου, έτσι. Εγώ είμαι θαυμάστρια του νεαρού, τη φωνή σου. Λοιπόν, βάλ τα δυνατά σου έτσι για να φύγω. Αυτό το τραγούδι του έρχονται βράδια που θα μπει το και πει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Ο μεγάλος Δημήτρης. Τεράστιο. Σας θέλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και καλή επιτυχία που ξεκινάνε. Ωραία, θα τα χαρώ. Σε θυμάμαι, ότι για μένα είσαι πια μηδενικό. Μα κάτι νύχτες απ' το κλάμα δεν κοιμάμαι, γιατί στη σκέψη μου γυρνάς αξωτικό. Μια ανάμνηση κακιά. Μα όταν χάνεται το φέγγος της ημέρας, ο εφιάλτης σου ξανά με κυνηγά. Έρχονται βράδια, βαριά ρημάδια μες στη ζωή μου. Τα χνάρια των μεγάλων τραγουδιστών του Γιάννη, του
Και κάνει σταθερά βήματα, ναι, 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 και δεν του, δεν του έχει δώσει από την αρχή την ευκολία, ξέρεις, είσαι του Κορακάκη το χώρα. Τον έχει πολύ προσεκτικά ο Βαγγέλης, τον Βασίλη. Γερός να είναι, καλός. Να προχωρήσει έτσι πρέπει. Καλό παιδί, εντάξει, καλός. Έτσι προχωρήσει, κύριε Κορακάκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ από Σάμο. Από Σαντορίνη, σας περιμένουν, χαίρονται πάρα πολύ που ξεκινάτε αυτή την περιοδία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Από Ηράκλειο Ηλίας, από Πάρο, από Βέρεια, από Αγρίνιο, από Εγάλεο. Σε όλα αυτά τα μέρη θα πάμε. Όχι, το Εγάλεο δεν ξέρω να πάμε, αλλά σε άλλα πώς, δεν ξέρω για εμάς. Αυστραλία που παίρνουν τηλέφωνο θα πάτε. Αυστραλία δεν έχει Ολυμπιακή. Πάντως σας περιμένουν στην Αυστραλία. Παλιά λέγαμε, το λέω στο κείμενο, μου λένε πηγαίνεις και με αεροπλάνο, τώρα πού είναι το αεροπλάνο. Παλιά λέγαμε πετάει ο γάδρας, τώρα λέμε πετάει η Ολυμπιακή. Εμείς θέλουμε να πάμε παντού, δεν εξαρτάται πάντα από εμάς. Καταλάβατε, είναι ζήτημα της παραγωγής και αυτών που θα μας καλέσουν εκεί πέρα, που θα καλύψουν την παραγωγή. Η Κέρκυρα σας ζητάει πάρα πολλά τα πράγματα. Η παραγωγή μας είναι αδελφή Τάγαρη. Δύο επιχειρηματίες που κάνανε μεγάλη επιτυχία, ανεβάζουν το χειμώνα σε ένα καινούργιο θέατρο στο Ζήνα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τον Καρακατσάνη, τον σπουδαίο ηθοποιό, το έργο Θάνατος του Εμποράκου. Θα είναι εκπληκτικός και στο Αλφα θα ανεβάσουν το θαύμα της Άννη Σάλιβαν με την Μπέγκη Τρεκαλιώτη. Και με εμάς ανεβάζει ο Μεταξόπουλος στην περιοδία το έργο αυτό Νουδού. Ευλογημένη, μου λέω το πρώτο. Να. Και είμαι στο θείασο. Γιατί εκτός από εμά. Θα τα πούμε μετά. Για την ώρα εδώ ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και η συνέχεια με ακόμα περισσότερα τραγούδια. Θα ακούσουμε και τη Χαρά την Πομόνη και τη Σταυρούλα και βεβαίως το Βαγγέλη τον Κορακάκη. Και θα σας πούμε σε ποιες άλλες πόλεις θα πάει η περιοδία. Γιατί κάνει αυτή η επιθεώρηση. Από ένα στιγμιότητα. Α, μπράβο, ωραία. Μετά και του άλλου τοπίου. Και θα πούμε και του άλλου τοπίου. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Βεβαίως. Άλλος πάει τα κουστούμια. Εδώ. Το για πέστε. Τι λέτε τώρα, γιατί ήμασταν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πώς μετακινούμεθα. Πώς περνάμε στην περιοδία. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα, μετακινούμεθα ωραία. Ωραία, ένα λεπτό τώρα να πω κάτι. Γιατί έχω τα μηνύματα εκείνων που πήραν τηλέφωνο, τα ονόματα μάλλον, που πήρατε τηλέφωνο. Χαιρετισμού στην Ιερό, τη Σουγιούλ. Τα φιλιά μου, ποια κάμερα με βλέπει. Πήρε η Ρόη Σουγιούλ και στέλνει την αγάπη και πολλά φιλιά στο φίλο μου Κώστα Βουτσά και στις κόρες του Νικολέτα και Θεοδώρα που ήταν μαθήτριές της στο πιάνο, ναι. Κυρία Σουγιούλη. Εκπληκτική, είναι η κόρη του Σουγιούλη. Εδώ, ναι. Λοιπόν, μπορώ να πω τα ονόματα. Σε ποια κάμερα να είμαι, κύριε Φασόε μου. Ωραία. Λοιπόν, να πω τα ονόματα εκείνων που πήρατε τηλέφωνο και τώρα μόλις που ήμουν στο μακιγιάζ πήρε και κάποιος κατά λάθος αυτό το τηλέφωνο. Να βάλουμε ακόμα ένα όνομα. Να έρθει ο άνθρωπος. Είναι από την Πάτρα και προσπαθούσε πολλή ώρα να πάει. Να έρθει ο άνθρωπος. Φίλιππος Γκότζας νομίζω ή Γκόντζιας. Έτσι, λοιπόν. Κύριε Γκότζια, ξαναπάτε τηλέφωνο στο κανονικό για να σημειώσουμε το όνομά σας όπως πρέπει. Λοιπόν, για την Πέμπτη είσαστε ο κύριος Κωνσταντίνος Βαρβάκης, Μαρία Σφυρί, Δημήτρης Μανολάκος, Αγγελική Καπετανέλη, Φωτεινή Ψεύτη. Αλήθεια θα πάτε όμως, έτσι. Πέμπτη βράδυ να ακούσετε στη Μαγιοπούλα τον Κορακάκη, τον Βαγγέλη και αυτή τη θαυμάσια ορχήστρα και παρέα και εξαιρετικές φωνές. Για την Κυριακή το μεσημέρι είστε κυρία Αναστασία Καρακώστα, Βασίλης Χριστόπουλος, Ανέστης Γκινούτσης, Ειρήνη Λεβαντή και Πάρης Πετράκης. Για την Κυριακή το μεσημέρι. Είναι ωραίο γλέντι την Κυριακή το μεσημέρι, Εντάξει, αφού καθιερωθεί εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω πάει. Πρωινά δεν έχει. Ορίστε. Πρωινά δεν κάνετε. Μετά την πρόβα να είναι πάμε. Πολύ συγκινητικό να σας πω γιατί έρχονται και παιδάκια. Έρχονται, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μωρά, έχουν παιδιά μικρά, ας πούμε, ξέρω εγώ, και δεν μπορούν να βγουν βράδυ. Οπότε έρχονται, ξέρω εγώ, το μεσημέρι μαζί με τα παιδιά τους. Είναι... Καταλαβαίνεις, Βαγγέλη, τι υποχρέωση έχεις και τι ευθύνη έχεις. Δεν έχουν παιδιά. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Το ξέρω, το αισθάνομαι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα τραγούδι τώρα. Βεβαίως. Ποιο θα είναι αυτό. Θέλω να παίξω ένα τραγούδι το οποίο θα το πει Σταυρούλα και λέγεται Αλήθεια. Καινούριο. Το έχει πει η Γιώτα Ινέγκα αυτό το τραγούδι. Σε ένα δίσκο στο Βέλος. Έχει κάνει το Βέλος, ναι. Μάλιστα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα ήθελα να το πει Σταυρούλα. Ωραία. Παρακαλώ. Και μετά τα μηνύματα που είναι πάρα πολλά. Πάμε. Η αλήθεια καθενός είναι ο δρόμος του. Είναι ο σταυρός και το δικό του το βουνό. Η αλήθεια
υπάρχει μια αλήθεια στη ζωή, είναι ένα ψέμα. Δεν υπάρχει μια αλήθεια στη ζωή. Ο καθένας ξεκινάει για να βγει σε κάποιο τέρμα που ορίζει το μυαλό του και η ψυχή. Η αλήθεια καθενός είναι ο δρόμος του, είναι ο σταυρός και το δικό του το βουνό. Η αλήθεια καθενός είναι το ψέμα του, που το έφτιαξε να μοιάζει αλήθινο. Και με τρομάζει σαν δυο μαχαίρια, μοιάζει αλήθεια στη ζωή. Το ένα κόβει και μοιράζει το ψωμί και τ' άλλο σφάζει. Το ένα δίνει συμφορά, το άλλο πνοεί. Η αλήθεια καθενός είναι ο δρόμος του, είναι ο σταυρός και το δικό του το. Μπράβο. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα στο Βαγγέλη Κορακάκη από Κόνιτσα και ένα γλυκό φιλί. Θα του το δώσω μετά. Και οι κύριοι που έχετε εδώ σήμερα, η ηθοποίη είναι πρώτη εθνική. Να πάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Μόνο που χάσαμε την Ελβετία και δεν είμαστε ακόμα. Μία ερώτηση ενός θαυμαστή της κυρίας Μάρος Κοντού. Ποιος είναι ο θεατρικός συγγραφέας του έργου Ρομαντσέρο που είχατε παίξει με τον Δημήτρη Χόρν? Ζακ Ντεβάλ. Ζακ Ντεβάλ. Εκεί με είχε πρωτοδεί. Α, δεν μας το πει αυτό. Μάλλον. Από Θεσσαλονίκη, κορυφαίος ο Βουτσάς, να είναι πάντα καλά. Από Μεσσηνία, θερμά συγχαρητήρια. Από Κουκάκι, από Πάτρα, να είναι καλά. Ο κύριος Βουτσάς και η κυρία Κοντού, τους ευχαριστούμε που υπάρχουν. Και εμείς ευχαριστούμε. Θεσσαλονίκη, θα είμαστε τα Χριστούγεννα. Ναι. Θεσσαλονίκη, πολλά τα μηνύματα για τον κύριο Γιάννη Ντουνιά. Οφείλω να πω ότι εκεί έχει ένα fan club ο κύριος Ντουνιάς. Στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κρατήσει τηλέφωνο. Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Και κρατήσει και κανένα τηλέφωνο. Εμείς εδώ προχωράμε. Και προχωράτε τα τραγούδια του Κορακάκη με κάνουν αισθάνομαι δίπλα στα παιδιά μου και τον εγγονό μου στην Κρήτη και του αφιερώνω από Γερμανία, κυρία Ξανθίπη. Ωραία, θα ακούσετε ακόμα περισσότερα και πήρε και μια καθηγήτρια Αγγλικών του Κορακάκη στην τρίτη ηλικίου. Του μικρού μάλλον Κορακάκη, ε. Καλά, ε. Και με ακούν. Εντάξει. Παρακαλώ, κύριε Βουτσά τώρα. Να πείτε στην ομάδα. Θέλω να πείτε κάτι. Ότι η επιθεώρηση, όπως είπες πριν, Κώστα μου, πολύ σωστά. Είναι αντιξουσιαστική. Είναι αντιξουσιαστική και ουσιαστικά τρέφεται, έτσι. Ρουφάει από τα γεγονότα της πολιτικής επικαιρότητας. Εμείς έχουμε το ευχάριστο και το προνόμιο που είναι μαζί μας ο Ντίνος Σπυρόπουλος, συγγραφέας, ο οποίος έχει γράψει μια πάρα πολύ ωραία επιθεώρηση. Πολύ σύγχρονη, πολύ μοντέρνα, πολύ επικαιρή. Και όταν τα γεγονότα αλλάζουν, εμείς θα είμαστε πάλι μες στα γεγονότα. Θα είμαστε μια τηλεόραση δηλαδή. Γιατί η τηλεόραση είναι καθημερινή επιθεώρηση. Οπωσδήποτε. Μα δεν αφήνει τίποτα όρθιο αυτή η επιθεώρηση. Ούτε τα κείμενα του Σπυρόπουλου. Ναι. Δεν είναι μόνο έναντι στην εξουσία. Των πάντων. Ναι, βέβαια. Των πάντων. Όχι, να σου πω. Υπάρχει και εξουσία πολιτική, υπάρχει και εξουσία οικονομική, υπάρχει και εξουσία και εξουσία. Πλέον δεν είναι εξουσία. Σε εκείνο το πράγμα, ο Φώτης ο Μεταξόπουλος μας σκηνοθετεί και μας χορογραφεί την επιθεώρηση. Μας προπονεί. Μέσα έχει κάνει τόσες πολλές επιτυχίες
Είναι ο Ιακωβίδης, ο Ζάκ γράφει τις μουσικές. Ζάκ Ιακωβίδης, μουσική. Ναι. Σκηνοθεσία, χορογραφία, Φώτης Μεταξόπουλος. Εκτός από εμάς τους τέσσερις. Ναι. Δηλαδή του είναι... κυρίου Καπετάνιου, του κυρίου Άντωνη, της κυρίας Κοντού και του κυρίου Κουτσά. Είναι και μαζί μας ο Βασίλης ο Ζωνόρος. Ναι. Ο οποίος είναι επιτυχημένος ηθοποιός και έχει κάνει και επιτυχία και εδώ και στην επαρχία. Φτάνει. Ο Τίνος Σπυρόπουλος. Η Τίσα η Βασιλάκη. Ναι. Η οποία είναι μια κούκλα και αυτή. Και έχουμε και άλλη μια κούκλα. Έχουμε μια άλλη μια κούκλα. Να το πω. Έχουμε άλλη μια κοπέλα που είναι πάρα πολύ καλή. Θα έχει παίξει πολύ καλά θέατρα. Είναι η Μαρία η Σικανάκη. Κρατήστε αυτό το όνομα, σας παρακαλώ πολύ. Ο ωραιότερος ρόλος του Βουτσά φέτος είναι που κάνει τον Εφραίμ. Ναι. Όχι μόνο τον Εφραίμ. Του μοιάζει κιόλας. Δεν κάνει μόνο τον Εφραίμ, αλλά κάνει και τον Εφραίμ. Αν τον δείτε με γένεια, είναι ίδιος. Μόνο στο μυαλό δεν είμαι ίδιος. Είπατε πριν ότι θα κάνετε ένα μικρό, ένα κάτι της, έτσι, για να μας θα μας για χαρίσετε σήμερα. Για να πούμε σήμερα. Περίπου τι κάνουμε. Ναι. Ναι. Όχι, θα πούμε ένα σκιτσάκι ήθελα να πω. Ναι. Εμένα το νούμερό μου κάνει ένα flashback στη μέχρι τώρα πορεία μου, αλλά με πολύ χιούμορ και με πολύ αυτοσαρκασμό. Σε σημείο που με ρωτάει συνέχεια ο Ζωνόρος, δηλαδή, με ρωτάει πώς διατηρήστε έτσι. Και μου δίνεται μια ευκαιρία, επειδή με σταματάνε πάρα πολλές γυναίκες, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο κομμωτήριο, είτε στον δρόμο. Μα κυρία Κοντού, πώς διατηρήστε έτσι? Μπαίνω κάθε βράδυ στο ψυγείο. Κοιμάμαι παρέα με τον Μπαρμπαστάθη. Λοιπόν, πέρα από το... Βγαίνω κι εγώ σε αυτό το νούμερο. Ναι, και άλλο ένα πράγμα που θέλω μέσα από το νούμερό μου, αναφέρομαι στους παρτνέρ μου, οι οποίοι δεν υπάρχουν πια. Και λέω, εσείς είσαστε εκεί και εγώ είμαι εδώ να ψάχνω ένα καινούριο παρτνέρ. Που να έχει όμως το ταλέντο σας και τη γοητεία σας. Άραγε υπάρχει. Τι μιλήσουμε εγώ. Υπάρχει. Υπάρχει, λέω. Είμαστε και... Γιατί εμείς οι νέοι, λέω. Εμείς οι νέοι δεν μπορούμε να... Δεν μπορούμε να παίξουμε. Κυρία Κοντό, εμείς οι νέοι, λέει, δεν μπορούμε να παίξουμε. Και μου λέει, μια στιγμή, Μάρο, θυμάσαι που παίξαμε τόσα έργα μαζί. Του λέω, βέβαια δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάμαι, λέω, εκείνο το έργο. Εκείνο που το έργο, αγάπη της Παλιόγρια. Και μου λέει, πες το, παίξαμε και το έργο, πες το. Έχω παδιά. Ο Τόνι κάνει... Εγώ κάνω διαφανίσεκο, είναι εκπληκτικός. Η ουσία είναι ότι αυτοί που θα έρθουν να μας δούνε και θα διασκεδάσουν και θα ψυχαγωγηθούν. Είναι μια παράσταση, δεν είναι μόνο γέλιο. Είναι και ψυχαγωγία. Με την έννοια ότι θα σκεφτούν και κάποια πράγματα και κάποια θα... Θα ακούσουν από εμάς. Θα γελάς κάθε πικραμένος. Ο Καπετάνιος. Ο Καπετάνιος τι παίζει, τι ρόλο. Για να μας πει τι παίζει. Εγώ παίζω χαφ, στα χαφ δεν είμαι. Για πες, για πες. Είμαι παραγωγικό χαφ. Παίζω διάφορα. Παίζω και... Πολύ ταλαντούχος. Εγώ τώρα έτσι τον βλέπω από κοντά και τον χαζεύω. Εμείς στην επιθεώρηση είμαστε παντός καιρού όλοι. Όχι, να πει τι κάνει όμως. Παίζω έναν παππού μαζί με τον Σπυρόπουλο που λέει για τα προβλήματά του, τις συντάξεις και όλα αυτά. Τα λοιπά, τα θέματα υγείας. Πες τι άλλο κάνεις. Παίζω μαζί με τον κύριο Βουτσά τους δρασοφόρους από το Άγιο Όρος. Και αυτό που σε χαζεύω εγώ, πες το. Ποιο? Τη ρούλα. Τη ρούλα που κλαίει για το Φραν, αν έχεις ακουστά. Για δεν το λες αυτό. Γελάει η ορχήστρα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για τα επόμενα τραγούδια. Εμείς πάμε ένα μικρό διαφημιστικό απαραίτητος και απαρεγκλήτως και αμέσως μετά η συνέχεια εδώ. Και με τους εξαίρετους τοπιούς και με την ορχήστρα και τον Βαγγέλη Μπορεκάκη. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακούσουμε κι άλλα τραγούδια, όσα προλάβουμε με τον Βαγγέλη Μπορεκάκη. Του Βαγγέλη Κορακάκη, το θα κλείσουμε με Βαγγέλη, έτσι, δικά σου τραγούδια. Και βεβαίως θα ξαναπούμε για την περιοδία, πότε ξεκινάει και σε ποιες πόλεις πάει, τουλάχιστον στις πρώτες... Καλύτερα να πούμε σε ποιες δεν πάει, γιατί θα πάμε παντού. Σε όλες τις πρωτεύουσες και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Σε όλες τις μικρές και μεγάλες. Ωραία, λοιπόν, επιθεώρηση με αυτούς τους εκλεκτούς πρωταγωνιστές. Να πω μόνο για μια φιλανθρωπική εκδήλωση που οργανώνει απόψε. 6:30 το απόγευμα, μάλλον, δηλαδή τώρα σε 3/4, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου, η Άγια Ανάργυρη,
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο Intercontinental συγκεκριμένα. Ο σκοπός είναι η οργάνωση χρημάτων για να χτιστεί ένας ξενώνας δίπλα στο νοσοκομείο για την εξυπηρέτηση των οικονομικά αδυνάτων ασθενών και των συγγενών τους. Και σας το λέω αυτό γιατί ο Μιχάλης Ασλάνης αφιλοκερδός παρουσιάζει τη χειμερινή του κολεξιόν σε αυτή την εκδήλωση. Και σας το λέω για να πάτε, γιατί εάν πάτε είναι για καλό σκοπό. Στο Intercontinental λοιπόν, σε 3 τέταρτα από τώρα, 6.30, εάν δεν έχετε κάτι να κάνετε, πηγαίνετε. Πραγματικά είναι καλό, γιατί θα μαζευτούν χρήματα, θα συγκεντρωθούν χρήματα για τον ξενών αυτών στο νοσοκομείο. Φιλανθρωπική εκδήλωση λοιπόν, το είπα και αυτό, 6.30 το απόγευμα. Όσοι δεν έχετε κάτι να κάνετε, πηγαίνετε, να μην πηγαίνουμε μόνο εκεί που ξέρεις. Να πηγαίνουμε και εκεί που μας χρειάζονται. Λοιπόν, Βαγγέλη, τι έχεις να μου πεις? Πρώτο φθινόπωρο. Ναι, αλλά θέλω να το πει ο Γιάννης. Το λέει ωραία. Να σου πω, μπορώ να το πω κι εγώ, άμα θες. Πάμε, φίλε. Πρώτο φθινόπωρο, αφιερωμένο εδώ σε όλους τους. Παρέτσα, πάμε να το πούμε. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λυγίσε η αντοχή. Χέρια. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς ταρά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Φίλοι του Ντουνιά, διότι είπε το τραγούδι του Καραγκάκη τόσο ωραία. Συνήθως. Όχι μόνο. Μπράβο.
Εγώ δεν θέλω να με βαγγείλω. Ακούσαμε τη Στέλλα, ακούσαμε να κρατάω την κυρία Πομόνη. Οπωσδήποτε πάνε, φυλάκια τότε. Η κυρία Πομόνη, τώρα θα τραγουδήσει. Θέλεις, ωραία. Ακούσα πολύ ωραία τη Στέλλα. Λοιπόν, θέλω να παίξω ένα τραγούδι μου, το οποίο είναι ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και η Χαρά το έχει πει ανεπανάληπτα. Θέλω να το πει για να τα αφιερώσει. Τι έχει κάνει, Βαγγέλη, έχει μαζέψει. Βαγγέλη, έχει μαζέψει φωνέ. Φωνάρε, δεν είναι. Φωνάρε. Και όπω λέει. Όχι που είπε ο Ζαμπέτα, φωνάρε όμω. Και όπω λέει και ο Βαγγέλη για τη Μαγιοπούλα, λέμε ωραία τραγούδια και γουστάρουμε. Να σου πω. Καλό χειμώνα να έχει γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη, ξέρει ότι μου θύμισε Ζαμπέτα. Όλη αυτή η ιστορία μου θύμισε Ζαμπέτα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Να πούμε εδώ και θα κλείσουμε το τραγούδι. Ο Κορακάκης με την παρέα του είναι στη Μαγιοπούλα. Να πάτε Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο. Στην Κεσαριανή. Στην Κεσαριανή, ναι, ιστορικό μαγαζί. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Ιστορικό, ενώ ένα μαγαζί που έχει μια ιστορία που το έχει χτίσει ο ίδιος. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μεσημέρι. 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 Ξέρω. Λοιπόν, και αυτή η επιθεώρηση εδώ. Που σκηνοθετεί και χορογραφεί ο Φάτσο Μεταξόπουλος. Εγώ θα ήθελα να πάω κι εγώ μαζί. Αλλά δυστυχώς. Δεν με θέλουν, γιατί με φοβόνται, γιατί είμαι πολύ καλός. Ο Βουτσάς θέλει. Εγώ όχι, εγώ Φώτη μου να. Αλλά έχω υποχρεώσεις εδώ, έχω φτιάξει δύο σχολές καταπληκτικές τώρα εδώ στην Ελλάδα, στο Χαλάνδρη και στο Μενίδη, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Είναι και κάνω τη δουλειά που μου αρέσει, διδάσκω παιδάκια. Μπράβο. Πολύ φοβούμε ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, κύριε Μεταξόπουλε, γιατί ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα για μια σπουδαία πρωταγωνίστρια και θα χρειαστεί να είσαστε ξανά κοντά μας σύντομα. Εάν είναι για σπουδαία, θα είμαι οπωσδήποτε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Καπετάνιο, τι έχετε να δηλώσετε, διότι έχει ένα υποδόριο χιούμορ ο Καπετάνιος που δεν τον αφήνει να είναι τόσο ομιλητικός και εκδηλωτικός. Αλλά στη σκηνή πετάει, ε! Πετάει. Αρχηγό παρόντος, πας αρχή παυσάντο. Α, μάλιστα. Στην είπε, Κώστα, στην είπε. Τόνι Άντωνη. Εγώ, εκτός του ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα κάνω αυτή την περιοδία και από τους συνεργάτες από όλη τη δουλειά, αυτό που έχω να πω είναι όταν δουν αφίσες για την επιθεώρηση σκύψε νουδού ευλογημένη, να έρθουν γιατί θα περάσουν υπέροχα. Αυτό γιατί δεν χρησιμοποιούμε κακές λέξεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ομολογία, Και ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό. Δεν χρησιμοποιείτε ομολογίες, Καθόλου. Μπράβο. Καθόλου. Εγώ δεν το μπορώ καθόλου. 7 Νοεμβρίου, Αμαλιάδα. 7 Νοεμβρίου παίζουμε Αμαλιάδα, 8-9 παίζουμε Κεφαλονιά, 10 παίζουμε Αίγιο, μετά πάμε Βόλο, 12 του μηνός. Και αρχίζουμε την ανηφόρα μετά. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι με αυτή τη δουλειά νιώθω ότι έχω ξανανιώσει. Μ' αρέσει και ανυπομονώ να φύγουμε. Να φύγουμε έξω από την Αθήνα και να περάσουμε υπέροχα όπως περνάμε πάντα. Μπράβο. Σας το εύχομαι και να περάσει υπέροχα και ο κόσμος που θα έρθει και θα τρέξει να σας απολαύσει. Γιατί το ξαναλέω, οι άνθρωποι εκτός Αθηνών διψούν για καλά πράγματα. Διψούν, πραγματικά. Εμείς είμαστε καλό πράγμα. Εσείς είστε καλό πράγμα. Έλα σου, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν. Εγώ τώρα πρέπει να κλείσω, να πω ότι εδώ η Σταυρούλα, η κυρία Χαρά Πομόνη, η Σταυρούλα Εμμανουλοπούλου, δεν είπαμε και το επίθετο. Η Χαρά Πομόνη, ο Βασίλης, Τζούνιορ Κορακάκης, Ντουνιάς Γιάννης, εξαιρετικός, Τζούνιορ επίσης, και η ορχήστρα στη Μαγιοπούλα. Έχουν ήδη ξεκινήσει και σας περιμένουν. Εγώ να πω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί, γιατί συμμετέχουμε ως δημοσιογράφοι στην Γενική Απεργία την 24ωρη, που αύριο θα στερήσει από εσάς πάρα πολλά να πράγματα. Να δούμε να την κάνουμε εμείς την εκπομπή που δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Όχι. Δεν επιτρέπεται. Τι απεργία θα είναι αυτή. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη λίγο μετά τις 4. Βαγγέλη μου, χάρηκα πολύ που σε είδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν, Χαρά Πομόνη, Βεβαίως. Πάμε. Γεια σας, καλό υπόλοιπο. Με χαρά. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη.
έξω πες μου πώς. Πώς τελειώνει μια ζωή χαμένη και μια καρδιά δυστυχισμένη. Να το αντέξω πες μου πώς. Η μοίρα σε παίρνει νωρί. Βουνά, φωτιά μες στην πλάση θα ανάψω κι θα βγω να φωνάξω κοντά σου να ζήσω ξανά. Ζήσουμε χωριά, το ξέρεις.